Εγώ αναγνωρίζω το σωστό. Περιμένετε, περιμένετε. Δεν ξέρω τι, για ποιο πράγμα μιλάτε, αλλά λίγο να ολοκληρώσω τη σκέψη. Για τις αγορές που είπατε. Λέω το εξής πράγμα. Λέω ότι επειδή είπε και σχεδόν όλη την ατζέντα την οποία ακούμε, αλλά μέσα σε αυτά είπε και για το κοινωνικό κράτος, για την παιδεία και για την υγεία. Και πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια σαφής στάση απέναντι σε αυτά τα πράγματα. Εγώ όταν διάβασα, ειλικρινά το λέω, ο κύριος Χιάρας ξέρει ότι διαβάζω με προσοχή. Όταν διάβασα το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την υγεία, που ήρθε τώρα τελευταία, στη δημοσιότητα, και όταν άκουσα, διάβασα και άκουσα και την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη, είπα όχ. Διότι, δύο πράγματα μόνο θα πω. Η κατεύθυνση της Νέας Δημοκρατίας για την υγεία δεν έχει καμιά σχέση με τη δημόσια κοινωνική υγεία. Με αυτήν έχουμε προβλήματα, τώρα έχουμε βέβαια. Είναι προφανές ότι έχουμε. Αλλά έχουμε κάνει και τεράστια βήματα. Με πρώτο και πιο σημαντικό, την καθολική πρόσβαση στην υγεία όλων των πολιτών. Τελεία και πάντα. Δεν υπήρχε αυτό. Βεβαίως δεν υπήρχε. Σας παρακαλώ. Βεβαίως δεν υπήρχε. Μην το συζητάμε τώρα. Για να τρέξετε σε αυτά που έλεγε ο κύριος Ξανθός στην Αυγή το 2014, όταν με προηγούμενο νόμο αυτό στην πραγματικότητα είχε αντιμετωπιστεί. Εντάξει, αν θέλουμε να επαναλαμβάνουμε κάτι το οποίο μας βοηθάει πολιτικά, να το κάνουμε. Αν θέλουμε να πούμε όμως την πραγματικότητα, νομίζω ότι τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα. Έχω μία σκέψη να την τελειώσω. Λέω λοιπόν ότι δεν είναι έτσι. Και το ξέρουν όλοι αυτό. Το ξέρουν όλοι και είναι και μοναδικό πράγμα. Σε διεθνές επίπεδο αυτό. Χωρίς το στάτους το ασφαλιστικό να έχεις πρόσβαση στη δημόσια υγεία. Και στα φάρμακά σου και στις εξετάσεις σου και στα χειρουργία σου και να μην έρχεται φορεία μετά να σου βάζει και από πάνω, γιατί αυτή ήταν η κρίσιμη διαφορά. Το μιλετάκι σπίτι. Και τελειώνω λέγοντας ακόμη μία κουβέντα. Κατά τη γνώμη μου, εκεί είναι και η σύγκρουση η οποία θα υπάρξει. Δηλαδή, θέλουμε μια κατεύθυνση που να έχουμε ένα κοινωνικό κράτος ή θέλουμε να γίνουμε μια χώρα χωρίς δημόσιο σύστημα υγείας, χωρίς κοινωνικό και δημόσιο σύστημα ασφάλισης, διότι όλα αυτά που μας ακούμε από τη Νέα Δημοκρατία και λέει ο κ. Μητσοτάκης και στο ασφαλιστικό οδηγούν σε διάλυση του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος, το οποίο με κόπο ξαναστήσαμε στα πόδια μας και για μια μετάβαση. Με τις συντηρητικότερες εκτιμήσεις, λέω εγώ. Σε αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης για τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει να πληρώνουμε 2,5% του ΑΕΠ. Αυτά δεν γίνονται. Ωραία. Και είναι και καταστροφικά. Δευτερόλεπτα όμως. Δευτερόλεπτα, please. Μας λείπατε τόσο καιρό εδώ με το εμπάργκο. Είδατε, πρέπει να πούμε πράγματα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Καλό είναι. Εγώ ακούω με ενδιαφέρον την επαναλαμβανόμενη προσπάθεια των συναδέλφων βουλευτών της συμπολίτευσης να αποδώσουν στη Νέα Δημοκρατία είτε ελλιπείς πολιτικές, είτε ενδεχομένως να προσδιορίσουν αυτό που η Νέα Δημοκρατία σκέφτεται και λέει. Και θα ήθελα να σπεύσω, να διορθώσω τη συνολική αντίληψη η οποία υπάρχει. Πρώτον, η ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών στη δημόσια υγεία. Δεν υπήρχε, κυρία Τσιάρα. Σας παρακαλώ πολύ. Υπήρχε κοινή υπουργική πρόσβαση και επιτροπές. Οποιαδήποτε στιγμή να σας φέρω, το άρθρο του κυρίου Ξανθού στην Αυγή, που έλεγε ότι επιτέλους παρά τα στραβά έγινε μια νομοθετική πρωτοβουλία στη σωστή κατεύθυνση που αφορούσε στην πραγματικότητα τη δυνατότητα πρόσβασης των ανασφάλιστων πολιτών στο δημόσιο σύστημα υγείας. Λοιπόν, τώρα μπαίνει στο νοσοκομείο. Για να μην τα λέμε αυτά. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Αλήθεια αυτό τώρα, επειδή σας άκουγα πολύ, από τον κύριο Μαντά, τον αγαπητό σε μένα κύριο Μαντά, περί της αναβάθμισης του δημοσίου συστήματος υγείας και πραγματικά αναρωτιέμαι πού μπορεί να τη διαπιστώσει κανείς αυτή την αναβάθμιση. Πού, στα νοσοκομεία που δεν μπορούν να κάνουν χειρουργία, στις κλινικές που κλείνουν η μία μετά την άλλη, στην αδυναμία ουσιαστικά του μέσου Έλληνα πολίτη να βρει ένα κρεβάτι και να κάνει την επέμβαση που έχει ανάγκη. Εδώ μιλάμε πλέον για πραγματικότητα, η οποία τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και μετά δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ. Σοβαρότατα μιλάω. Σοβαρότατα και μπορώ να σας απαντήσω και με στοιχεία. Αλλά το ζήτημα όμως δεν είναι εκεί. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι είναι καλό, αναγνωρίζοντας τα λάθη μας,
να προσπαθούμε πολλές φορές να τα διορθώσουμε. Και νομίζω ότι το κομμάτι της αυτοκριτικής από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας έχει γίνει. Και έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Το να προσπαθεί κανείς απλά και μόνο να παραποιήσει μια πραγματικότητα, αποδίδοντας μια λάθος κατεύθυνση σκέψεων στην αντιπολίτευση, είτε μιλώντας για νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Αλήθεια, εσείς μιλάτε για νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας? Ξέρετε ποιος έχει εφαρμόσει τις πλέον σκληρές νεοφιλελεύθερες πολιτικές αυτή την περίοδο? Προφανώς αυτή η κυβέρνηση. Έχετε την εντύπωση ότι τέτοια υπερφορολόγηση σκληρή, τέτοια ουσιαστικά αποσταθεροποίηση της δημόσιας υγείας, της παιδείας, υπήρξε ποτέ στο παρελθόν? Μα είμαστε πραγματικά, πρέπει να είμαστε κάποια στιγμή. Εγώ προσπαθώ να κρατήσω χαμηλούς τόνους για να κάνουμε μια συζήτηση στο επίπεδο που πρέπει. Και ακούω πράγματα τα οποία προφανώς δεν με αφήνουν να τα δεχτώ. Δεν με αφήνει η ίδια η πραγματικότητα να τα αποδεχτώ. Κοιτάξτε, εγώ και επίσης πήγατε να δημιουργήσετε μια εικόνα για την πολιτική του Όρμπαν. Κοιτάξτε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος ηγέτης κόμματος. Είστε, με βάση το χρόνο, δεν είστε καθόλου αδικημένος. Είναι ο πρώτος ηγέτης λαϊκού κόμματος, μάλλον κόμματος που ανήκει στο Λαϊκό Ευρωπαϊκό Κόμμα, ο οποίος ζητάει να βγει εκτός του Λαϊκού Κόμματος ο κύριος Όρμπαν. Μην μου φέρετε πίσω το πρόεδρο. Το ποιοι όμως εφαρμόζουν αντίστοιχες πρακτικές με αυτές του κύριου Όρμπαν, είναι πολύ εύκολο να το διαπιστώσει. Απαντήσει ο γιατρός. Βεβαίως θα απαντήσει. Διότι παρεμβάσει στη δικαιοσύνη με έναν τρόπο που πολλές φορές μας κάνει όλους να απορούμε, ή παρεμβάσει σε μια λογική είτε κριτικής των θεσμών είτε χειραγώγηση των θεσμών, την οποία την έχουμε δει όλο αυτό το διάστημα με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, σας διαβεβαίνω κύριε Αρβανίτη ότι τουλάχιστον στη μεταπολιτευτική Ελλάδα με αυτόν τον απροσχημάτιστο τρόπο και με αυτή τη λογική της παρέμβασης, παύλα επέμβασης, δεν την είχαμε δει ποτέ. Κύριε Μαντά, σας παρακαλώ. Εγώ δεν είμαι πολύ πληθωρικός στις κουβέντες μου. Θα πω μόνο 2-3 πράγματα. Δηλαδή, απορώ πραγματικά που ο κύριος Τσιάρας, που ξεκινήσαμε, θα έλεγα, με έναν τρόπο, χρησιμοποιεί ορθολογικό, χρησιμοποιεί μία... κάνει μία προσπάθεια να μιλήσει ειδικά για το κοινωνικό κράτος. Εγώ επιμένω σε αυτό. Επιμένω. Γιατί τις φοροαπαλλαγές τις οποίες εύχεται ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα κάνει και θα δει, στοιχίζουνε πάρα πολλά δισεκατομμύρια και ποτέ δεν έχει απαντήσει πού θα τα βρει. Θα τα βρει διαλύοντας το κοινωνικό κράτος. Εγώ είμαι απόλυτα πεισμένος για αυτό το πράγμα. Και λέω επιπλέον 2-3 ακόμη. Δεν μου λέτε, κύριε Τσιάρα, την υποχρεωτική δίχρονη εκπαίδευση μήπως την έκανε κάποιος άλλος? Εμείς δεν την κάναμε, εμείς δεν τη φέραμε. Δεύτερο, πότε είχαμε τέτοιο ποσοστό προϋπολογισμού στην έρευνα? Πέστε μου, πότε, στα καλά χρόνια? Στα καλά χρόνια. Με μικρό ΑΕΠ, μικρότερο ΑΕΠ, ναι. Αλλά κοντά στο 1% στην έρευνα. Πότε είχαμε αυτά τα μνημονιακά χρόνια να δίνουμε παραπάνω χρήματα και να ενισχύουμε τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα? Και εν πάση περιπτώσει, πότε είχαμε στα σοβαρά καθολική πρόσβαση στην υγεία που να μπαίνει ο άλλος με το άμκα του, με τα προβλήματα της δημόσιας υγείας? Θα το δεχτώ εγώ αυτό. Γιατί ξέρω την πραγματικότητα ακριβώς. Έτσι, την ξέρω. Είναι δύσκολα. Αν το αφήναμε έτσι όπως το πηγαίνανε, δεν θα υπήρχε δημόσιο σύστημα υγείας. Και αυτό επιδιώκουν να έχουν. Να μην έχουν. Έχει βελτιωθεί, Χρήστο? Εσείς τι λέτε δηλαδή? Εσείς λέτε ότι έχει διαλυθεί? Κάνω μια ρητορική ερώτηση. Από το 2015 έως το 2019 θα σας πω. Είναι βελτιωμένες οι υπηρεσίες του Δημοσίου Συστήματος Υγείας? Θα σας πω. Οι υπηρεσίες του Δημόσιου Συστήματος Υγείας είναι ελαφρά βελτιωμένες. Σταθεροποιήθηκε σε μια πολύ μεγάλη κρίση. Και τώρα για πρώτη φορά το Δημόσιο Σύστημα Υγείας ανοίγει μια δυνατότητα πολύ σημαντική, για την οποία μιλάνε όλοι στον κόσμο, στο πρωτοβάθμιο επίπεδο, με τις τοπικές μονάδες υγείας. Αυτή είναι η απάντηση. Θέλετε να κάνετε τοποθέτηση, κύριε Μελιώτη? Εγώ είμαι δημοσιογράφος. Ερώτηση να κάνω, όχι τοποθέτηση. Ναι, ερώτηση. Δεν είμαι... Α, δεν είστε σαν τους άλλους. Είμαι ακόμα, αλλά όχι τέτοιο. Όχι ακριβώς. Η ερώτηση και είναι κλείνουμε σε εσάς και στους δύο, με 5 λέξεις όμως, μην πείτε περισσότερο, βάλουμε ένα τίτλο μόνο. Ένα τίτλο. Υπάρχει απονομιμοποίηση στην Ευρώπη, με την έννοια ότι ένα μεγάλο μέρος, το 40-50% δεν πάει να ψηφίσει. Και από αυτούς που πάνε να ψηφίσουν, ένα μεγάλο μέρος πάει στην άκρα δεξιά και στο φασισμό.
Έτσι. Και αυτή είναι η αντισυστημική ψήφος ή η αντισυστημική συμπεριφορά αυτή που είναι εναντίον στο σύστημα έτσι όπως υπάρχει σήμερα. Δεν πάνε να ψηφίσουν, πάνε στην άκρα δεξιά. Και η ερώτηση είναι γιατί δεν πάνε στην αριστερά και γιατί δεν πάνε στους χριστιανοδημοκράτες, στο Λαϊκό Κόμμα, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ή τέλος πάντων γιατί δεν πάνε, γιατί δεν επανέρχεται η σοσιαλδημοκρατία. Γιατί δεν πάνε στη σοσιαλδημοκρατία να αμφισβητήσουν τους χριστιανοδημοκράτες. Γιατί δεν πάνε στην αριστερά. Γιατί πάει στην άκρα δεξιά και στο φασισμό. Ο καθένας για το χώρο. Με πέντε λέξεις. Ο καθένας για το χώρο. Εσείς. Λέω λοιπόν ότι αυτό έχει επαναληφθεί ιστορικά, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, την περίοδο του Μεσοπολέμου. Και πράγματι αυτή τη στιγμή η αριστερά δεν μπορεί να συγκινήσει, δεν έχει τους συσχετισμούς και δεν μπορεί να συγκινήσει μεγάλες μάζες του κόσμου ακόμη. Θα σας πω όμως και κάτι πρόσθετο, ότι νομίζω ότι είναι η φάση που ενώ θα δούμε σε ένα πρώτο κύμα ακροδεξιών να έχει πολύ μεγάλα ποσοστά στο Ευρωκοινοβούλιο, πιστεύω ότι θα υπάρξει μία δεύτερη φάση, και κρατήστε το αυτό που το λέω, που μπορεί η αριστερά, αλλάζοντας και η ίδια, να συγκινήσει ξανά τον κόσμο. Αλλά τώρα θα έχουμε αυτή την εικόνα. Ποιος φταίει? Φταίνε πολλά. Δύο πράγματα. Πώς κάνετε στην ψυχοθεραπεία? Εσείς δεν είστε ψυχοθεραπευτής. Πίσω από αυτό, από δύο αυτό. Πράγματα δύο. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο? Ναι. Δύο πράγματα νομίζω ότι φταίνε. Πρώτον, ότι πολλά πράγματα στην Ευρώπη δεν νιώθει ο απλός άνθρωπος ότι δεν μπορεί να τα επηρεάσει. Δεν έχει κανένα δημοκρατικό τρόπο να εκφραστεί. Και δεύτερον, ότι ειδικά τα τελευταία 30-40 χρόνια της επικράτησης του νεοφιλελευθερισμού και στην Ευρώπη, τον έχει εξουθενώσει και τον έχει περιθωριοποιήσει. Η ανισότητα έχει μεγαλώσει, και ανισότητα και ανάμεσα στις χώρες και μέσα στην κάθε χώρα. Εσείς. Εγώ θεωρώ ότι είναι προφανής η απάντηση, κύριε Ρουμελιώτη. Στην απλοϊκή της ουσιαστικά εκδοχή θα μπορούσε κανείς να πει ότι οι πολίτες της Ευρώπης προφανώς θεωρούν τα κλασικά πολιτικά κόμματα ως υπεύθυνα για αυτό το οποίο ζουν. Ας μην ξεχνάμε ότι μετά από ένα μεγάλο πικ ανόδου, στην πραγματικότητα τα τελευταία 10 χρόνια είμαστε σε ένα πικ καθόδου. Όχι βέβαια απότομης, αλλά καθόδου. Η οικονομική κρίση που μαστίζει πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η οικονομία η οποία δεν ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες σημερινές προσαρμοσμένες ανάγκες μιας διαφορετικής κοινωνικής πραγματικότητας, και βεβαίως κόσμος ο οποίος για τον έναν ή για τον άλλον λόγο δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος. Αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, και θέλετε να σας πω εγώ ποια είναι η άποψή μου, είναι το γεγονός ότι δεν έγιναν σωστοί υπολογισμοί την περίοδο της παγκοσμιοποίησης. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας άλλαξε όλα τα δεδομένα. Με αποτέλεσμα οι εθνικές οικονομίες να μην μπορούν να παρακολουθήσουν ένα ρυθμό ο οποίος υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, που προφανώς έδινε τις δυνατότητες τότε κυβερνήσεις να υποστηρίξουν το κοινωνικό κράτος, να δημιουργούν συνθήκες ευημερίας, να παράγουν πλούτο και να μπορούν αυτόν κατά κάποιον τρόπο να τον διαχέουν. Δεν είναι το είναι εδώ. Τρελάθηκες. Μια ερώτηση, πες και θα πάρεις εκπομπή όλη. Τσούκου, 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 τσούκου. Μα, εγώ την ερώτηση έκανα, δεν μίλησα. Πάτα, ρε, γι' αυτό το σύστημα σε πέταξε. Αν είναι το σύστημα. Βεβαίως, γι' αυτό. Ήταν πολύ ωραία. Τα συστήματα. Να το πούμε αυτό. Ναι, αυτό ήταν πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Αν είναι ένα πρόσωπο αυτό που βρίσκεται πίσω από την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και πίσω από την αποχή των νέων και... Δεν είναι ένα πρόσωπο. Αν δώσουμε ένα πρόσωπο, ποιο είναι το πρόσωπο, εσείς σαν ψυχίατρος. Αν το κάνεις εικόνα. Α, αυτό λέω. Αν δώσεις την εικόνα, ναι. Ναι, αν δώσουμε μια τι εικόνα. Τι φοράει, πώς περπατάει, τι μουσική ακούει. Ποιος είναι αυτός να τον πολεμήσουμε, τι είναι αυτός που το κάνει. Δεν είναι αυτός. Είναι αυτή, είναι γυναίκα. Όχι, είναι αυτή με όμικρο γιώτα. Είναι μία, θα έλεγα, μία ελίτ πολύ σκληρή, η οποία κατά τη γνώμη μου μέσα από διάφορους δρόμους κάνει πάρα πολύ κόσμο να νιώθει ότι δεν έχει φωνή. Οι αναρχικοί έχουν πει κράτος και κεφάλαιο γεννά το φασισμό. Άρα είναι το κράτος και το κεφάλαιο, εσείς τι λέτε? Εγώ νομίζω ότι αν προσπαθούμε να προσωποποιήσουμε την ευθύνη ακόμα και στην περιγραφή φανταστικών υπευθύνων, έτσι,
θεωρώ ότι αδικούμε τους εαυτούς μας. Δεν υπάρχει αόρατος εχθρός. Έτσι είναι. Δεν υπάρχουν αυτά. Είναι η λάθος λογική η οποία υπάρχει και σε επίπεδο πολιτικής προσέγγισης, επαναλαμβάνω, από τα γνωστά με στερεότυπα επαναλαμβανόμενα πολιτικά κόμματα που μπορεί για τον Α ή για τον Β λόγο από το παρελθόν να εκφράζουν ιδεολογίες, αλλά σήμερα έρχονται ως διαχειριστές να αντιμετωπίσουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Και προφανώς είναι η αδυναμία και να προβλέψεις, η αδυναμία και να διαχειριστείς μια πραγματικότητα η οποία αλλάζει συνεχώς και προφανώς θέλει πολύ διαφορετική αντιμετώπιση. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, παιδιά. Είναι ο νεοφιλελευθερισμός τελείως. Αυτό. Εντάξει, ο νεοφιλελευθερισμός του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν. Έτσι. Oh, ωραία. Διαφημίσεις. Ανδρέα, χαίρετε στο λαό. Εσύ. Ο Ανδρέας. Πού είναι, σε ποια κάμερα. Εδώ, σε μένα κοίτας, εγώ με κάμερα. Διαφημίσεις, παρακαλώ.